την αναστολή των εργασιών για την κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για το σκεπτικό της απόφασης και για τις πρώτες αντιδράσεις από το Υπουργείο Υποδομών θα μας ενημερώσει τώρα η Φέη Χρυσοχώ. Πρακτικά, Νίκο, αυτό σημαίνει ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 17 του μηνός, όπου και θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής, παγώνουν τα έργα στο flyover της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη. Η προσωρινή διαταγή έρχεται μετά από τις προσφυγές του Συνδέσμου Κατοίκων Κωνσταντινοπολιτών, του Συλλόγου Προστασίας Σέιξου και του Συλλόγου Δρομέων Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε το συντομότερο δυνατόν να κατατεθεί στις δικαστικές αρχές ο πλήρης φάκελος του έργου για να προχωρήσει η εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, υπογραμμίζει ότι οι πρόδρομες εργασίες βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους και το εργοτάξιο έχει λάβει μία αναστρέψιμη μορφή. Εκκρεμότητες που παρεμποδίζουν την πρόοδο και την ολοκλήρωση του έργου επιδεινώνουν την ταλαιπωρία που υφίσταται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιγόμαστε να επιληθεί το πρόβλημα. Το flyover πρόκειται για τη μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος 13 χιλιόμετρα, που θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τη Θεσσαλονίκη. Να ευχαριστήσουμε τη Φέη Χρυσοχώου.